Εξορθολογισμός έξτρα αποδοχές υπαλλήλων του Δημοσίου προανήγγειλε κορυφαίος στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για νέα μείωση μισθών, δεν μιλάμε πουδενή για μείωση βασικών μισθών, όπως τονίστηκε. Η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει αλλαγές στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο να κοπούν κάποιες έξτρα παροχές μισθού ορισμένων κατηγοριών και παράλληλα να υπάρξουν επιπλέον αμοιβές ως κίνητρο σε όσους μετά από την αξιολόγηση θα κριθούν ότι είναι άξιοι και αποδοτικοί. Στο Υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν για παράδειγμα επιπλέον αμοιβών τα οδηπορικά και τις ημέρες αποζημίωσης για εκτός έδρας απασχόληση. Τα ποσά αυτά καθορίζονται με τον νόμο του 1999 και με βάση αυτά λαμβάνουν διαφορετικά ποσά ακόμη και εργαζόμενοι του ίδιου του Υπουργείου για μετακινήσεις εκτός έδρας. Για παράδειγμα, οι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ αποζημίωσαν 47 ευρώ. Οι υπάλληλοι του ΟΠΟΚΕΠΕ αποζημίωσαν 94 ευρώ. Οι μηχανικοί αποζημίωσαν 56 ευρώ. Οι ελεγκτές ΕΔΕΛ αποζημίωσαν 56 ευρώ και οι ελεγκτές του Γενικού Λογιστήριου αποζημίωσαν 29 ευρώ.